Καταρχήν, τόση ώρα ακούμε στο τραπέζι για τα μνημόνια. Και υπάρχει ένα θέμα εδώ. Εκτός αν εμείς ζούμε σε άλλη χώρα. Καλά, όλες οι κυβερνήσεις, και η σημερινή και του ΣΥΡΙΖΑ και όλες οι προηγούμενες, δεν ψήφισαν τα μνημόνια, ναι ή όχι? Τα ψήφισαν. Δεύτερον, άκουσα προηγουμένως ότι έχουμε βγει από τα μνημόνια. Μεγάλο ψέμα. Όλοι οι νόμοι και οι διατάξεις που ψηφίστηκαν την περίοδο των μνημονίων εξακολουθούν να υπάρχουν και να βασιλεύουν. Τίποτα από αυτά δεν έχει καταργηθεί. Και επίσης, μιλάμε για το Ταμείο Ανάκαμψης, που είναι το μεγαλύτερο υπερμνημόνιο. Το μεγαλύτερο υπερμνημόνιο. Το οποίο πάλι όλα τα κόμματα το έχουν συμφωνήσει και το έχουν αποφασίσει. Άρα, επομένως, δεν μπορούμε να κοροϊδεύουμε τον ελληνικό λαό ότι ζει σε μια ανάπτυξη. Και ποια ανάπτυξη? Όταν σήμερα ο κατώτερος μισθός είναι στα επίπεδα του 11. Όταν σήμερα η εκμετάλλευση των εργαζομένων πάει σύννεφο, 9 ώρα και 12 ώρα, και μάλιστα απλήρωτα. Όταν σήμερα δουλεύουν ατελείωτες ώρες. Όταν σήμερα η σύνταξη, το όριο ηλικίας έχει πάει στα 67 με νόμους των προηγούμενων του ΣΥΡΙΖΑ, νόμος Κατρούγκαλου και των προηγούμενων κυβερνήσεων. Ήταν όταν, από προηγούμενη κυβέρνηση όταν, το 67 και μη λέμε ψέματα. Έτσι, δεν ήταν στο νόμο Κατρούγκαλου. Λοιπόν, συνεχίστε. Αλλά καλά, να λέμε αλήθειες, να αποκαθιστούμε. Οι Έλληνες εργαζόμενοι και ναι, το ξέρουν πάρα πολύ καλά, αλλά αυτό είναι ένα ψέμα που λέγεται δημόσια. Θέλετε να κάνουμε αυτή τη συζήτηση? Βεβαίως, όποτε το θέλετε. Και για τον νόμο Κατρούγκαλου και για οτιδήποτε θέλετε. Αλλά να λέμε αλήθειες. Αλήθειες λέγαμε και λέμε πάντα. Εντάξει. Και από το ΚΚΕ πάντα οι εργαζόμενοι θα ακούσετε ξέρουν πότε ανέβηκε στο 67. Ο λαός έχει πείρα από τη διακυβέρνηση, από νόμους του 12. Από τη διακυβέρνηση όλων σας, τη ζει καθημερινά, τη βαρβαρότητα που ζει καθημερινά. Όλα αυτά τα ζει και όλα αυτά λοιπόν είναι, μιλάμε για το νέο υπερμνημόνιο που είναι το Ταμείο Ανάκαμψης που το έχετε συμφωνήσει όλοι και δεν έχει διαφωνήσει κανείς από όλα τα κόμματα πλην Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας και από την άποψη αυτή. Λέω, δεν μπορεί να συμβαίνουν όλα αυτά και να μιλάμε για ανάπτυξη που τελικά η ανάπτυξη αυτή φαίνεται από το αποτέλεσμα που χαμένος είναι ο εργαζόμενος και τα λαϊκά στρώματα, κερδισμένοι είναι οι μεγάλοι επιχειρηματίες. Δεν πιστεύει κανένα ποσό παραπάνω μπορεί να δει ο δημόσιος υπάλληλος? Βεβαίως και μπορεί, αλλά ξέρετε, το θέμα είναι το εξής. Ότι πρέπει ο δημόσιος υπάλληλος, όπως και ο εργαζόμενος στον ιδιωτικό τομέα, να δουν αυξήσεις τέτοιες που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες τους. Σήμερα κόπτεται η Νέα Δημοκρατία ότι έδωσε πόσα έδωσε και έχει πάει το μισθό του εργαζόμενου εκεί που τον έχει πάει, στα 780 ευρώ, όταν αυτός ο μισθός είναι στα επίπεδα του 2011. Ναι. Παρομοίως και για το δημόσιο τομέα. Πάμε σε πιο γρήγορους γύρους. Δημήτρη μου, συγγνώμη, σε διέκοψα. Όχι, απλά ήθελα να πω ότι μεσολάβησαν, επειδή λέτε ότι ο μισθός είναι στο 2011, μεσολάβησαν και κάποια χρόνια μνημονίου. Δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό. Δεν ευθύνονται οι εργαζόμενοι για τα μνημόνια. Δεν λέω αυτό. Αυτό όμως δεν δικαιολογεί όλες τις κυβερνήσεις που δυστυχώς έπαιρναν μέτρα σε βάρος των εργαζομένων. Τα μνημόνια τα πλήρωσε η καμπούρα των εργαζομένων και των λαϊκών στρωμάτων. Οι μόνοι που βγήκαν κερδισμένοι από τα μνημόνια με αποδείξεις των κερδών τους ήταν οι εφοπλιστές, ήταν οι τραπεζίτες. Πόσες φορές κάναμε, δώσαμε χρήματα στους τραπεζίτες? 4-5, δεν θυμάμαι κι εγώ πόσες φορές δώσαμε. Λοιπόν, οι μεγαλοβιομήχανοι, αυτοί βγήκαν κερδισμένοι. Λέμε εμείς ως Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας ότι αυτά που ζει ο εργαζόμενος κόσμος, τα λαϊκά στρώματα, οι νεολαίοι συνταξιούχοι, από τον ουρανό έπεσαν? Υπάρχουν αίτιοι και υπεύθυνοι. Και αίτιοι και υπεύθυνοι είναι όλες οι πολιτικές των κυβερνήσεων που πέρασαν από τη χώρα μέχρι και σήμερα, με όποιο πρόσημο κι αν είχαν. Δεύτερον, ακούμε εδώ διάφορες εκφράσεις. Δεν θέλω να τις επαναλάβω. Το ζήτημα είναι το εξής. Εκφράσεις μπορούμε να ακούμε, όπως ακούμε χρόνια. Όταν όμως έρχεται η ώρα να τα βρουν, τα βρίσκουν μια χαρά. Να θυμίσω στον κόσμο που μας ακούει. Τα βρήκαν μια χαρά το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία. Τα βρήκαν μια χαρά, αν θέλετε, ο ΣΥΡΙΖΑ με τους ΑΝΕΛ. Γενικά τα βρίσκουν μια χαρά. Και να θυμίσω και κάτι άλλο. Τι σόι αντιπολίτευση είναι αυτή, όταν το ΜΕΝ ΠΑΣΟΚ ψήφισε το 70% των νομοσχεδίων της Νέας Δημοκρατίας στη Βουλή, ο ΔΕ ΣΥΡΙΖΑ το 50%. Άρα, για ποια διαφωνία μιλάμε? Ναι. Στα χοντρά ζητήματα, στα στρατηγική σημασία, συμφωνούν απόλυτα.
Διαφορές μικρές μπορεί να έχουν. Στα μεγάλα ζητήματα όμως συμφωνούν. Εσείς υπάρχει οποιαδήποτε συνθήκη υπό την οποία θα μπαίνατε σε μια κυβέρνηση? Οποιαδήποτε συνθήκη. Ναι. Εμείς καταρχήν δεν θα μπαίναμε σε μια κυβέρνηση που θα έπαιρνε όλα αυτά τα μέτρα που έχουν πάρθει μέχρι σήμερα, που αν θέλετε θα ήταν μια ανάπτυξη όπως την έλεγε προηγουμένως ο κύριος Καλιάνος, που ουσιαστικά ωφελεί το μεγάλο κεφάλαιο και όχι τους εργαζόμενους και το λαό συνολικά. Εμείς θέλουμε μια κυβέρνηση όπου κομμάτι θα κάνει ο λαός. Ναι. Όπου το μεγάλο πρόβλημα σήμερα είναι η οικονομία. Η οικονομία σήμερα, στην οικονομία κουμάντο, δεν κάνει ο λαός. Στην οικονομία κουμάντο σήμερα κάνουν οι μεγάλοι επιχειρηματίες, τα μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα. Θα είχαμε λοιπόν μια εξουσία όπου κουμάντο θα έκανε ο λαός και θα έκανε και κουμάντο στην οικονομία. Και θα υλοποιούσε με κέντρο τον άνθρωπο και τα δικαιώματά του, όχι τα κέρδη των επιχειρήσεων. Που σήμερα αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα που οφείλεται ότι τραβάει ο λαός μας σήμερα. Θα υλοποιούσε, τα δικαιώματα, αν θέλετε, και τις ανάγκες που είναι πάρα πολλές και μεγάλες. Έτσι κι αλλιώς εμείς το θέμα των υποκλοπών έχουμε και στη Βουλή, αν θέλετε, πάει τροπολογία για τέτοια ζητήματα. Εμείς έχουμε θέσει το ζήτημα ότι το ΚΚΕ για πολλά χρόνια από το 2016 το παρακολουθούσαν. Και τα γραφεία του και συνολικά. Όλα τα υπόλοιπα κόμματα απέρριψαν ότι πρέπει εκεί να δούμε τι έγινε με το ΚΚΕ. Τι έγινε με το ΚΚΕ. Και είναι γνωστό λοιπόν το τι έχει γίνει. Από την άποψη αυτή και για αυτό το λόγο, νομίζουμε ότι πρέπει στις επόμενες εκλογές το ΚΚΕ να ισχυροποιηθεί, να δυναμώσει. Να δυναμώσει για να μπορεί και ο λαός να βγει μπροστά, να παλέψει, γιατί έτσι θέλει η κυβέρνηση. Όποιο πρόσημο κι αν έχει, όποιο χρώμα κι αν έχει, αντιλαϊκή θα είναι, αντιλαϊκά μέτρα θα, είναι, θα πάρει. Και μου επιτρέψετε μισό δευτερόλεπτο να πω το εξής. Επειδή αυτές τις μέρες είχαμε πάρα πολλά εργοδοτικά εγκλήματα. Είχαμε σε σούπερ μάρκετ, είχαμε σε καράβι, είχαμε και σε ένα μεγάλο εργοστάσιο την πρώην Εύγα. Πέθαναν άνθρωποι πάνω, ο ένας πέθανε ολοστρόμος, ο άλλος πέθανε στη δουλειά στο Σκλαβενίτη, ο άλλος τον άλλον τον βρήκανε στο μηχανοστάσιο. Λοιπόν, εδώ υπάρχουν τεράστιες ευθύνες όλων των κομμάτων, γιατί ψήφισαν 9 ώρα, 12 ώρα. Γιατί αν θέλετε απλήρωτες, αφήστε με να τελειώσω, απλήρωτες υπερορίες. Και μετά το έγκλημα στα Τέμπη ακολουθεί και είναι, υπάρχει χρόνια, αλλά έχει δυναμώσει και μεγαλώσει τώρα, το έγκλημα στους χώρους δουλειάς. Από την άποψη αυτή είναι ακόμα ένα κριτήριο εργαζόμενοι να δυναμώσουν το ΚΚΕ. Ευχηθούμε να πάνε καλά οι μαθητές μας στις εξετάσεις που δίνουν.